Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ, αφήνουμε τον κύριο Στυλ. Πάμε Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε με τον Αλέξη Αβόπουλο, με τον οποίο εγώ προσωπικά έχω καιρό να μιλήσω. Γεια σου Αλέξη, τι κάνεις? Γεια σου Νίκο, καλά. Όλα καλά? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Τι γίνεται στο πλανήτη Άρη? Πλανήτης Άρης ετοιμάζεται για το δεύτερο παιχνίδι του, για το πρωτάθλημα της Super League, και αυτό εκτός έδρας, και αυτό δύσκολο, με μια ομάδα που έπαιξε και πολύ καλά την πρεμιέρα κόντρα στον ΠΑΟ και έδωσαν πολύ καλό δείγμα γραφής και το σχολίασε και ο προπονητής του Άρη, μιλώντας στην συνδρομητική τηλεόραση για αυτή την αναμέτρηση. Το πρόβλημα για τον προπονητή του Άρη μέχρι την πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος είναι το πώς θα καταφέρει μέσα από τα παιχνίδια να ενσωματώσει τα καινούργια πρόσωπα, να τους εντάξει και να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι και παίκτες που έχουν ποιότητα και μπορούν να βοηθήσουν τον Άρη. Έχουν ποιότητα. Το συζητούσαμε με τον Μανώλη Μουσουράκη που έκανε το παιχνίδι Ατρόμητος Άρης για τον Big Win Sport FM και λέγαμε ακριβώς αυτό, ότι μέσα στο γήπεδο έβλεπες ότι υπάρχει πολλή ποιότητα στους παίκτες που έχει πάρει ο Άρης. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δέσουν το ρόλο αυτοί. Εντάξει, ως μονάδες είναι πραγματικά πολύ ποιοτικοί. Είναι αξιόλογοι οι ποδοσφαιριστές. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να δέσουν με τους υπόλοιπους, να βρει ο καθένας το ρόλο του, να δει και ο προπονητής που μπορεί ο καθένας να αποδώσει καλύτερα. Μέσα από τα παιχνίδια αυτά πρέπει να το πετύχει, τουλάχιστον στην πρώτη διακοπή, μετά την τρίτη αγωνιστική, που θα του δοθεί μια δυνατότητα μέσα από εκείνη τη διβδόμαδη διακοπή να δουλέψει λίγο παραπάνω με τους παίκτες του. Έχει βέβαια και κάποιες επιστροφές για το παιχνίδι αυτό, γιατί και ο Νταρίντα εξέτησε την ποινή του, ξεπέρασε τον τραυματισμό του, είναι διαθέσιμος, και εγώ δεν θα απέκλεινα να το δούμε και στο βασικό σχήμα κατευθείαν το Σάββατο, γιατί έχει και ένα πρόβλημα, είναι δεύτερη αγωνιστική τιμωρημένος ο Ζουλ. Άρα ίσως το προβλητήσει τον Νταρίντα δίπλα στο Μόντσου, στη μεσαία γραφή, ο προπονητής του Άρη. Ενώ θα δούμε και τον Πιόνε Σίστο, ο οποίος και αυτός ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού. Τώρα αν θα το δούμε στο βασικό σχήμα δεν είμαι βέβαιος, γιατί και αυτός έμεινε αρκετό καιρό έξω. Έχει κάποια ερωτηματικά η ενδεκάδα του αγώνα. Για παράδειγμα δοκιμάζει και τον Πιτσιρικά, τον Γκλέι, τον Διατή, ο προπονητής του Άρη. Για το βασικό σχήμα αντί του Φετβατζίδη δεξιά. Αν είναι καλά ο Σίστο και του δώσει το OK, ίσως παίξει αυτός αντί του Σαβέριο αριστερά, γιατί κατά τα άλλα είναι και ο Φαμπιάνο πλέον, ο οποίος παίρνει περισσότερες προπονήσεις, σιγά σιγά θα ετοιμαζόμαστε να το δούμε και αυτόν να επιστρέφει στην ενδεκάδα στο πλευρό του Μπράμπετς. Το καλό λοιπόν είναι εν ώψη αυτού του αγώνα ότι και οι καινούργοι ποδοσφαιριστές έχουν περισσότερες προπονήσεις στα πόδια του και κάποιοι άλλοι που δεν ήταν στη διάθεσή του είναι πλέον για το δύσκολο αυτό εκτός έδρας παιχνίδι, για το οποίο όπως ενημέρωσε πριν από λίγο Νίκο Άρης, τελικά με απόφαση αστυνομίας δεν θα είναι 2.000 αλλά 1.500 τα εισιτήρια που θα είχε ο Άρης στη διάθεση. Οι 500 ή παραπάνω δηλαδή δημιουργούν πρόβλημα στην αστυνομία? Μάλιστα. Τα 1.000 έχουν ήδη βρει κάτοχο. Μάλιστα. Κάποια τελευταία έχουν μείνει. Όσοι φίλοι του Άρη θέλουν να πάνε στις έδρες, θα πάνε να το κάνουν γρήγορα, γιατί είναι και κοντινή απόσταση. Και δεν έχουν και τη δυνατότητα να δουν την ομάδα αρκετή, τέλος πάντων, από κοντά, γιατί την επόμενη αγωνιστική ή τη μεθεπόμενη είναι και κλεισμένο το μάτς με τον Αστέρα. Έτσι, σωστά, την τρίτη αγωνιστική είναι και κλεισμένο. Ο Άρης, ο οποίος τιμωρήθηκε και από την Πειθαρχία. Και από τη Λίγκα. Ναι. Σήμερα βέβαια αυτό δεν πάει σωρευτικά. Όχι, ναι, αυτό να το πούμε, καλά κάνεις και το λες και εσύ. Ισχύει η πιο βαριά τιμωρία. Ναι, ναι. Κοίτα, οι τιμές της ΔΙΑΒ δεν είναι θέσιμες, εντάξει, αυτό το διευκρινίζω. Όσον αφορά την Πειθαρχία, αυτό που πρέπει να κάνει προσεκτικούς όλες τις ομάδες είναι ότι όταν είσαι υπότροπος μετά έχεις θέμα. Έχεις θέμα, ναι. Από τις αρχές της Λίγκας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για να το πεις ο Άρης, διότι επί του πρακτήρου δεν έχει ζήτημα, δεν θα παίξει και με τον Ολυμπιακό δηλαδή. Αλέξη, δύο ερωτησούλες γρήγορες, δύο ονόματα θα σου πω. Μωρόν, Αραούχο. Πού βρισκόμαστε? Κοίτανε τώρα, πολλά πράγματα εξαρτούνται από αυτό το πρώτο που είπε στο Μωρόν. Τι θα κάνει ο Μωρόν? Νομίζω ότι μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας θα έχουμε γίνει σοφότερη πια για το Μωρόν, αν θα υπάρξει ή όχι πρόταση και αν θα μείνει ή όχι στη Θεσσαλονίκη. Εάν δεν φύγει, ο Άρης είναι δεδομένος που κάνει πρόταση να επεκτείνει το συμβόλαιό του. Το θέμα είναι αν μείνει βέβαια Αλέξη, να μείνει και να είναι και χαρούμενος. Να μην είναι γι' αυτό θα του κάνει και πρόταση ο Άρης με πολύ καλύτερο συμβόλαιο. Ναι. Αυτό είναι το σκεπτικό που έχει ο Άρης. Από εκεί και πέρα είναι έτοιμος, όπως λέει ο Άρης, για τον αντικαταστάτη του εφόσον φύγει. Τον έχει ήδη βρει. Έτσι λέει τουλάχιστον. Και από εκεί και πέρα για τον Αραούχο. Προς το παρόν δεν βλέπω να είναι... Το Αραούχο είναι ανεξάρτητο από το Μωρόν, όχι? Δεν είναι ακριβώς ανεξάρτητο και γενικά δεν είναι και προτεραιότητα αυτή τη στιγμή από το καταλαβαίνω. Οκ, κατανοητό. Μάλιστα. Ωραία, Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.